το χρέος της Γερμανίας στην Ελλάδα, μέρος τρίτο. Οι Γερμανοί ήρθαν με μέρημνα τον οικονομικό και δημοσιονομικό εξορθολογισμό της Ελλάδας. Ανταυτού αφέμαξαν την Ελλάδα. Ο Κάρλ Κλόντιους από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ήρθε με μέρημνα την εξυγίανση της ελληνικής οικονομίας και λειτουργήσε ως οικονομικός δικτάτορας. Φρόντισε για τη δημοσιονομική προσαρμογή, την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων, την επιβολή φορολογίας, την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών μας. Δηλαδή, ακριβώς ότι εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα με τα μνημόνια, καθ' υπόδειξη Μέρκελ και Σόιμπλε. Επιπλέον, ο Καρακλόντιος φρόντισε για τον επισιτισμό μας. Και εδώ η γερμανική υποκρισία. Οι Γερμανοί ήρθαν για το δημοσιονομικό εξορθολογισμό της Ελλάδας. Ανταυτού τύπωναν κάλπικα νομίσματα, μάρκα, δραχμές και λιρέτες, με φορητά τυπογραφία, με αποτέλεσμα τον ηλικιώδη υπερπληθωρισμό. Φανταστείτε, μία οκά ψωμί το 1941 κόστιζε 10 δραχμές και το 1944 κόστιζε 153 εκατομμύρια δραχμές. Αμέσως μετά την εισβολή του στην Ελλάδα, οι Γερμανοί ανέλαβαν άμεσα τη Γενική Διεύθυνση 20 μεγαλύτερων ελληνικών εργοστασίων του συγκροτήματος Μποδοσάκη, σε κρίσιμους τομείς, όπως πυρομαχικά, ίνη, αεριουργία και άλλα. Με την επίταξη των τροφίμων της Ελλάδας από τους Γερμανούς ήρθε ο μεγάλος λοιμός του 1941. Οι Γερμανοί λαιλάτισαν κάθε ελληνική βιομηχανική αγροτική παραγωγή και κάθε ελληνικό πλούτο, ενδεικτικά αναφέρω. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 κατασχέσανε και μεταφέρανε στη Γερμανία 126.000 τόνους χρώμιο, 91.000 τόνους βοξίτη, 71.000 τόνους νικέλιο, 14.000 τόνους μαγνήσιο, 44.000 τόνους πυρίτιο, 71.000 τόνους μολυβδένιο, 85.000 τόνους καπνού, 10.000 τόνους κάρβουνο, 18.5 τόνους ασίμι, 73 τόνους χαλκό, 12 τόνους χρυσού, 71.000 τόνους σταφίδα, 18.000 τόνους λάδι, βαμβάκι, ζάχαρη, ρύζι, μεταξωτά κουκούλια, πολιτιστικούς θησαυρούς και άλλα πολλά. Ο Μουσολίνι έλεγε χαρακτηριστικά, ο Χίτλερ πήρε από τους Έλληνες μέχρι και τα κορδόνια των παπουτσιών τους. Η επίταξη των αγωθών της χώρας, η λαιλάτιση των αποθεμάτων, η μαύρη αγορά και ο ηλικιώδης πληθωρισμός, η πολιτική αποστράγγισης πόρων, πλούτου και ανθρώπων συμπλήρωσαν το αδιέξοδο. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε συνολικά 15 εκατομμύρια φορές. Τα κάρα με τους ορούς των πτωμάτων και η ομαδική τάφη είναι χαρακτηριστικές εικόνες της περίοδου. Πέθαναν 300.000 Έλληνες μέσα στο χειμώνα του 1941 και 600.000 συνολικά στα 4 χρόνια κατοχής από πείνα, βιταμίνος και επιδημίες. Ο Γκέμπελς διαπίστωσε η πείνα κατέστη ενδημική νόσο στην Ελλάδα. Ιδού τα αποτελέσματα του εξορθολογισμού της ελληνικής οικονομίας. Σε τέτοιες εικόνες αναφερόταν ο Ηλίτης όταν είπε ότι είχε μια διάθεση να κλάψει και να προσευχηθεί και έγραψε σαν εκκλησιαστική λειτουργία το Άξιον Εστί που μελοποίησε ο Θοδωράκης. Ιδού πως έγραψε ο Ηλίτης το Άξιον Εστί. Τη μέρα που κατέβαινε ο Ηλίτης να μπει στο αεροπλάνο, είδε ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Με στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα, τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπαίδου ανάμεσα σε σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Πριν περάσουν 24 ώρες, περπατώντας στο ουσί της Λοζάνης, στο μικρό δάσος πλάι στη λίμνη, άκουσε καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπαιδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία, που δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία. Ροδοκόκκινα γελαστά ντυμένα σαν πριγκυπόπουλα, με συνόδους που φορούσαν στολές με χρυσά κουπιά. Γράφει ο Ηλίτης. Ήτανε δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή μπροστά στην τόση αδικία. Μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Κατά την απονομή βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1979, στο λόγο του στην Ακαδημία της Στοκχόλμης είπε ο Ηλίτης. Μου εδόθηκε να γράφω σε μια γλώσσα που μιλιέται μόνον από μερικά εκατομμύρια ανθρώπων. Όμως,
Μια γλώσσα που μιλιέται επί 2.500 χρόνια, χωρίς διακοπή και με ελάχιστες διαφορές. Αυτή είναι η κληρονομιά μας και ο πολιτισμός μας που δεν σεβάστηκαν οι Γερμανοί ούτε στον πρώτο ούτε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ισοπαίδωσαν τη χώρα μας, καταστρέψανε την οικονομία μας και λαιλάτισαν μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς θησαυρούς. Και σήμερα οι Γερμανοί ισχυρίζονται θρασίτατα στο πρόγραμμα MOG, μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα, ότι οι Εγγλέζοι έφταιγαν, όχι οι Γερμανοί, για το λοιμό των Ελλήνων το 1941 επί γερμανικής κατοχής. Γεγονός είναι ότι στο λοιμό του χειμώνα του 1941 συνέβαλε ο αγγλικός αποκλεισμός που έληξε την επόμενη χρονιά με επέμβαση των ΗΠΑ. Όμως, οι κατασχέσεις και η λαιλασία κάθε ελληνικής βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής έγιναν από τους Γερμανούς. Με το πρόγραμμα MOG οι Γερμανοί επιχειρούν να εμπλέξουν τους Έλληνες μαθητές στη διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων. Για άλλη μια φορά, οι Γερμανοί προσπαθούν να παραχαράξουν την ιστορία της κατοχής και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλοιώνοντας ιστορικά γεγονότα για να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους και για να μην πληρώσουν τα χρέη τους στην Ελλάδα. Η Επιτροπή μας απαρτίζεται από τους οργανισμούς International Hellenic Association, Canadian Hellenic Congress, Hellenic American National Council και Ίδρυμα Δελιβάνη.